Είστε μαζί μας, καθίστε. Μια χαρά. Αυτό που λέω το εννοώ, θεωρώ ότι ο γιος σας, αγαπητέ κύριε Γιάννη, έχει συζητηθεί μόνο με θετικά σχόλια, γιατί έχει μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία, παρόλο που είναι ωραίος. Και φαντάζομαι το ξέρει ότι είναι ωραίος και ότι έχει γκέλ στις γυναίκες. Εντάξει. Ναι. Δεν έχει καβαλήσει καλάμι, δεν πουλάει την ομορφιά του, δεν το παίζει ωραίος της παραλίας. Έχει ίντριγκες, πολύ βασικό. Ναι. Στο τροχαίο βοήθησε πάρα πολύ και το είπαν όλοι. Για μένα σαν πατέρα του το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι είναι ένας παίκτης αξιοπρεπής που δεν δημιουργεί πρόβλημα με την παρουσία του και δεν συμμετέχει σε καυγάδες και σε καταστάσεις δυσάρεστες που είναι άσχημο παράδειγμα για την κοινωνία μας. Και το λέγατε με αφορμή και το χθεσινό που μιλάγαμε από πίσω, ναι, που ναι. Χαίρεστε, ναι. Που έμεινε έξω. Δεν συμμετέχετε τέτοιους καυγάδες. Ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Όταν σας πρωτοείπε την ιδέα του να πάει στο Survivor, φανταζόσασταν εσείς και γενικά όλη η οικογένεια και τα δικά του πρόσωπα ότι μπορεί να γίνει τόσο αγαπητός, να γίνει αυτό το παχνίδι, σημείο κατά τεθένα, το συζητάει όλη η Ελλάδα και ξαφνικά να έχει δει τους πόντους και τις συμμετοχές του να ανεβαίνουν τόσο ψηλά. Ναι. Ο Κωνσταντίνος κερδίζει τους ανθρώπους με τη συμπεριφορά του. Από μικρό παιδί είναι έτσι. Δεν είναι παιδί του καυγά ή του παρασκηνίου. Και ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσει τις εντυπώσεις εκεί που θα βρίσκεται, γιατί είναι ένα παιδί μετρημένο, με μια προσωπικότητα χαμηλών τόνων πάντα. Και οι άνθρωποι που σχετίζονται έχουν να πούν τα καλύτερα για αυτό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εχθές, αν δεν κάνω λάθος, εχθές είχε απεργία. Προχτές άκουσα από την εκπομπή της Face Κορδάτη, Άσα τη Σταμάτη, να λένε ότι ένας από τους παίκτες του Survivor, που ουσιαστικά φωτογραφίζαν ή τον Κωνσταντίνο ή τον Σπαλιάρα, έχει βάλει πλέγμα στους κοιλιακούς. Στην ουσία είναι ψεύτικη κοιλιακή που έχουν. Καταρχάς, αυτό ισχύει ως ορολογία. Και αν υπάρχει τέτοια πλαστική επέμβαση. Τέτοια πλαστική. Υπάρχει, αλλά είναι, υπάρχει, για ιατρικούς λόγους. Ναι, και βέβαια να μας δώσει μια πάτσα, αν ισχύει αυτό για τον Κωνσταντίνο. Έχω ακούσει γι' αυτά, αλλά ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί στο γυμναστήριο κυριολεκτικά. Και φαίνεται, ρε παιδιά, έχει το γονεί μου. Όχι, το ρωτάω γιατί. Συγγνώμη. Εδώ είναι η αδερφή του Ντούκη, δεν ρωτάω. Το ρωτάω γιατί ακούστηκε και αναπαράχθηκε πάρα πολύ ω δεδομένο. Καλά, τώρα χωρίς να λέω για τη Σάσα, αλλά μόνο ω χιούμορ μπορώ να το πω. Ναι, μήπως να μας πούνε ότι έβαλε και μια ελιά κάτω από τη Μασάλη. Τα πετάει αυτά. Να απαντήσει ο κύριος Μασάλης, παρακαλώ. Για πείτε, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, εγώ μόνο ως χιούμορ μπορώ να το εισπράξω αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί στο γυμναστήριο, κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Γιατί η λογική δική μου είναι όντως survivor στην προπόνηση. Αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Σκληρή προπόνηση. Και δεν έχει ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο. Κάποιος που θέλει να γυμναστεί πραγματικά. Άρα το διαψεύδεται κατηγορηματικά. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτό. Όχι, εγώ θέλω. Είναι για γέλια. Πριν φύγει το παιχνίδι, φαντάζομαι οι κατακτήσεις του Κωνσταντίνου ήταν πολλές. Εντάξει. Τώρα που θα γυρίσει. Εντάξει. Έχετε έτσι. Λίστα να μου δείξει. Έχω αρχίσει και φτιάχνω τον άφησο αριθμό για τις νύφες. Λίστα να μου δείξει. Μέσα αυτή τη διαδικασία. Αυτοπροτείνονται. Έτσι είναι, αυτοπροτείνονται και θέλω να βάλω μια σειρά. Υπάρχει ένα παρασκήνιο, επιτρέψτε μου παρακαλώ. Με μια κοπέλα που είναι τώρα ο Κωνσταντίνος και με μια πρώην κοπέλα. Αυτό τι έχει συμβεί. Μισό λεπτό. Το παρατηρήσαμε από την πρώτη εβδομάδα. Δηλαδή βγήκε μια κοπέλα η οποία είπε ότι έχω και πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια του Κωνσταντίνου. Κατηγόρησε μια πρώην σύντροφο. Αυτό είναι τόσο δυσάρεστο. Τι έχει συμβεί εκεί, κύριε Γιάννη. Εγώ πια δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία να το σχολιάζω. Διότι όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και προσπαθεί να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας λέγοντας πως εγώ έχω σχέση ή δεν έχω και όλα αυτά. Άρα μια πρώην σχέση, ναι. Καπηλεύτηκε το όνομα του Κωνσταντίνου δεν, για να. Καν σχέση. Ούτε καν σχέση. Κατά φαντασία. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε κατόψιν, ας πούμε. Η κυρία που βγαίνει ως νυν σύντροφος, υφίσταται ως νυν σύντροφος. Γιατί εμείς τον είδαμε και με την Ευρυδίκη λίγο. Για 20 χρονών παιδάκι είναι, ποιο είναι και πρώην. Όχι, δεν είναι 20. Είναι 28, δεν είναι. Α, 28 χρονών. Μπορεί να έχει 5 νυν σύντροφους. Υφίσταται η νυν σύντροφος. Και 900 πρώην. Λοιπόν, εγώ τώρα για τα προσωπικά του Κωνσταντίνου, επειδή είναι και σε μια μετάβαση. Σωστά. Λόγω της ηλικίας του. Και λόγω του ταξιδιού, τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κρίνω αυτό το κομμάτι. Όταν θα βγει εκείνος από μόνος του, θα τοποθετηθεί, θα σταθμίσει τα πράγματα και θα κάνει τις επιλογές του. Η Ευρυδίκη σας αρέσει. Δείτε αυτό το βίντεο και να μας το απαντήσετε μετά. Γιάννη, φύγε, φίλοι.
για να την τραπεζώσετε όταν γυρίσουν από τον Άγιο Δομήνικο. Για να την κάνετε από την Πιλτερά. Για να δούμε παρακαλώ ένα απόσπασμα. Όχι, την Πιλτερά δεν την κάνουμε με τίποτα. Ήρθε η Ευρυδίκη εκεί ξαφνικά, καθόμουν μόνος και είχε και το πιάτο με το φαΐ που έτρωγε και μου έδωσε να δοκιμάσω μία από τη συνταγή του κοκκινάκι το πώς ψάχνουν αυτοί το ρύζι. Εντάξει, γευστικό είναι, δεν θα λέω ότι είναι καλύτερο από το δικό μας. Το δικό μας είναι πολύ ανώτερο, αντικειμενικά. Αλλά το να σου δίνει κάποιος πεινασμένο στο φαγητό είναι κάτι που το λαμβάνω σοβαρά υπόψη. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some. Βασικά της έχω δώσει φαγητό. Της έχω δώσει φαγητό της Ευρυδίκης παλιότερα. Οπότε το πρώτο βήμα το έκανα εγώ. Με το να δώσω φαγητό που δεν το συνηθίζω, αλλά αν είναι κάτι που θα με ευχαριστεί, δηλαδή όταν δω τον άλλον ότι του αρέσει αυτό που του δίνω. Οπότε γι' αυτό το έκανα κιόλας. Πώς την είδατε τη βόλτα χεράκι-χεράκι? Εντάξει, ευχάριστη. Σας εξέλιξε αυτή η εξέλιξη. Μετά από τρεις μήνες αποχή. Γιατί είδαμε ότι. Εγώ, σαν γυναίκα, βλέποντας τον Κωνσταντίνο να μιλάει έτσι και να λέει, λαμβάνω ότι υπάρχει κάτι ερωτικό στην ατμόσφαιρα. Όχι, δεν με εκπλήσει τίποτα εμένα. Γενικώς στη ζωή δεν με εκπλήσει τίποτα. Τα πάντα είναι ρευστά και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η Ευρυδίκη είναι στο στυλ της γυναίκας που αρέσει το γιο σας. Στα 28 δεν έχει. Δεν νομίζω. Όχι. Μπορώ να δώσω εγώ μια απάντηση. Δεν νομίζω να είναι το στυλ του που. Από ό,τι έχω δει, δεν νομίζω. Επειδή είναι πολύ δυναμική, το λέτε. Όχι από αυτή την άποψη, ότι ο Κωνσταντίνος και ηλικιακά νομίζω ότι δεν είναι. Επειδή όμως είναι άντρας και ο Κωνσταντίνος και υπάρχουν εκεί άντρες που οι άντρες έχουν τρεις μήνες αποχή. Από εξηγήσεις όλοι. Ναι, ρε παιδί, κάνω μια εισαγωγή, δεν λέμε κάτι κακό. Λοιπόν, δηλαδή το θεωρείτε απίθανο να έμπαινε σε μια διαδικασία ο Χ. Κωνσταντίνος και να φλέρταρε ή να. Έτσι για τώρα, όχι τίποτα. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, ως τηλεθεατής και ως πατέρας ενός παιδιού που το βλέπετε, που προχωράει προς τον τελικό. Ο Κωνσταντίνος αφοσιώνεται στους στόχους του συνήθως. Και όταν έχει αγώνες και όταν έχει πρωταθλήματα και κάνει αυτό καλά. Δεν νομίζω ότι είναι το παιδί που θα πάει σε ένα τέτοιο παιχνίδι και θα αναλωθεί σε για να δημιουργήσει σχέσεις ή για να δώσει τροφή για σχολιασμό. Το λέω τώρα σοβαρά. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνετε, κύριε. Εσείς το αντιλαμβάνεστε έτσι. Δηλαδή αυτό δεν ξέρει ότι όχι. Αυτή τη βόλτα την καταγράφουν και θα τη σχολιάσουν. Δεν νομίζω ότι δεν το ξέρει. Ότι την καταγράφουν, φαντάζεται. Δεν ξέρει. Πώς θα σχολιαστεί, δεν ξέρει. Η παραγωγή γιαφτάζει. Ναι, σε αυτό. Έχετε μιλήσει μαζί του? Ποτέ δεν έχω μιλήσει. Από τον καιρό που έχει φύγει δεν έχουμε μιλήσει παρά μόνο μα ένα μήνυμα. Όχι, παίχτε λέει ότι Πάσχα, μιλάνε για ένα λεπτό. Ούτε το Πάσχα, γιατί είμαι ρώτησε πολλά και είπα ότι μίλησα. Εγώ σα λέω την προσωπική μου εμπειρία ότι μάλιστα. Δεν είχα τη δυνατότητα. Μιλάω με την παραγωγή, ενημερώνομαι. Ούτε στο ατύχημα που είχανε. Στο ατύχημα μίλησε με τη μητέρα του και εγώ απλά είχα τη δυνατότητα να στείλω ένα μήνυμα κάποια μάλιστα. Στιγμή. Η μητέρα του έχει ξαναμιλήσει μαζί του σε αυτά τα μονόλεπτα τηλέφωνα που δεν επιτρέπεται να πει τι γίνεται ή να δώσει στίγμα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μίλησε μόνο τότε. Στο ατύχημα. Μάλιστα. Τότε τη δόθηκε ευκαιρία. Όταν λέμε δεν επιτρέπεται, είναι από πάνω γενίτσαρη και. Λένε ότι ναι, παρακολουθούν το τηλέφωνο και σου επιτρέπουν να πει απλά ναι, είμαι καλά, όλα καλά. Τουλάχιστον αυτό έχει πει. Ναι, για την ασφάλεια τη παραγωγή προφανώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έγινε χθες το επεισόδιο. Γιατί άναψαν τα αίματα και μάλιστα από παίκτες που δεν φανταζόμασταν ότι έχουν τέτοιο εαυτό. Δεν πειράζει. Ο Ντάνος τώρα θα στοχοποιήσει το Βασάλιο μετά από αυτή την πολιτίτσα με την Ευρυδίκη να είστε έτοιμοι. Το πήρε χαμπάρι, ξέρει. Και αν δεν το πήρε θα το πάρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε. Γιατί ο Κοκκινάκης και ο Σφαλιάρας. Δηλαδή. Έχει σχέση ο Ντάνος, λέτε. Έχει σχέση, δεν ξέρω. Με βλέπω ότι του αρέσει η Ευρυδίκη. Γιατί και εκεί έπαιξε. Εχθές πάντως η Ευρυδίκη. Εγώ νιώθω ότι του αρέσει, παιδιά. Σαν γυναίκα. Έτσι μαθαίνει, λέει ο κύριος Βασάλος. Η Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη τελικά θα αποφασίσει. Όχι, η Ευρυδίκη νομίζω έχει αποφασίσει Βασάλο. Ο Ντάνος έχει αποφασίσει η Ευρυδίκη. Είναι η πρώτη φορά που τον προσεγγίζει όμως ο Κωνσταντίνο. Δεν το έχω ξαναδεί. Περίμενε, δεν έκανε τίποτα και ο δικό σα. Δεν ασχολείται. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι σε άλλε ομάδε. Θα φύγω σε λίγο. Λοιπόν, τώρα είναι μαζί. Πάμε να δούμε τι έγινε στο χθεσινό επεισόδιο. Είχαμε και τον καυγά, είχαμε και παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ο Κωνσταντίνος κέρδισε το αγώνισμα. Είπε στο τέλος θα μας βάλετε με τη Μαντόνα να τρώμε μαζί στο σπίτι της και είχε δίκιο το παιδί. Έχει ο Σάκης Ρουβάς είναι ήδη στον Άγιο Δομήνικο. Ανέβαζε φωτογραφίες στο Instagram. Πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά. Η κοντρό μεταξύ του Κωστά Κοκκινάκη και του Γιάννη Σπαλιάρα καλά κρατεί. Εν τω μεταξύ οι μαχητές.